Πάμε όμως να δούμε Πελαγία τον καινούριο παίχτη. Μήπως γαργαληθείς από αυτόν, δεν βλέπει ο Γιώργος. Πάμε λίγο. Πλάκα κάνω, μωρέ. Αφήστε με να κάνω πλάκα. Τα έχω πει με την Πελαγία. Εντάξει. Για να δούμε. Ποιος είναι, για πες Ναταλή. Λοιπόν, είναι ο Στάθης Σχίζας. Σχίζας. Ετών 30 παρακαλώ και εκείνος με αθλητικό υπόβαθρο. Μεγάλος. Από πολύ μικρός ξεκίνησε να ασχολείται επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο. Μάλιστα έφτασε... Ποδοσφαιριστής. Βεβαίως και έχει παίξει και σε Β' Εθνική ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Νάτος. Αλλά τελικά το άθλημα που τον κέρδισε είναι το kick boxing, στο οποίο κατέχει μάλιστα και αρκετές διακρίσεις σε εγχώριους αγώνες. Αυτός που βαράει είναι αυτός που τους τρώει. Είναι λίγο έντονος. Είναι έντονος. Και έντονη προσωπικότητα. Νάτος. Και ένα επιπλέον έτσι χαρακτηριστικό που πρέπει να ξέρετε είναι ότι παρόλο το νεαρό της ηλικίας του έχει ένα κοριτσάκι ήδη 8 ετών, στο οποίο έχει πολύ μεγάλη αδυναμία και δηλώνει στα 22 του μπαμπάς. Μωρομπαμπάς. Μωρομπαμπάς και δηλώνει φυσικά ότι είναι ερωτευμένος με τη μοναχοκόρη του και θα είναι το πλάσμα που θα δουλέψει περισσότερο από... Τη του. Αυτή τη λεπτομέρεια δεν τη γνωρίζω. Θα τη μάθουμε στην πορεία. Θα τη μάθουμε το βράδυ. Εδώ μπαίνει και... στους διάσημους, μισό λεπτό, μπαίνει στους διάσημους και θα είναι μια προσθήκη που τουλάχιστον φαινομενικά, γιατί και με τον παρκουρίστα τα ίδια λέγαμε, είναι καλή. Εγώ δεν ξαναβάζω. Ναι, γι' αυτό φαινομενικά είναι καλή, θα δούμε απόψε το βράδυ. Και μπαίνει, μπαίνει με υψηλές προσδοκίες, θέλω να πω. Δεν μπαίνει απλά για να επιβιώσει, δηλώνει ότι μπαίνει για να κερδίσει. Όλοι γι' αυτό μπαίνουν, αλλά στο τέλος βγαίνουν. Ωραία. Λοιπόν, οπότε... και πάμε τώρα στο κορίτσι μας, το οποίο θα είναι η μικρότερη παίχτρια που θα μπει στο Survivor. Για να σταματήσει η Βρυσίδα να λέει ότι τα βάζετε με το μικρό και το μικρότερο, θα μπει μικρότερη, ετών 19. 25 χρονών. Με το μικρό, δηλαδή το δεν μπορώ να τα ακούω και αυτά. 25 γεννημένη το 2002, Κρήτη Κοπούλα. Η Τζο. Μα 2002, παιδιά, λέτε, το πιστεύετε. Τζο Μαριδάκη. Τζο Μαριδάκη. Τζο Μαριδάκη. Α, και το όνομα θα φέρει. Έβγαλε κανένα Μαριδάκη. Το ζητάει η Τζο Μαριδάκη. Λοιπόν, σπουδάζει ήδη στο τμήμα κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών και Υγείας του Πανεπιστημίου, αλλά ασχολείται επαγγελματικά και με το στίβο σε μεγάλες αποστάσεις, 3 και 5 χιλιόμετρα. Και παρά το νεαρό της ηλικίας. Ωραίο κορίτσι. Έχει ήδη πολλές διακρίσεις σε πανελλήνιο. Αν θα πεις έχει ήδη παιδιά και θα τρελαθούν τώρα. Όχι, παιδιά, επίπεδο. Α, έχει διακρίσεις σε πανελλήνιο επίπεδο. Δεν 3 και 5 σπουδές, χιλιόμετρα. Σταματάει για να αφού είναι 19, ρε παιδιά, 19, τώρα σπουδές. Θα μπει και θα κάνει μια μικρή παύση και πρόβλεψη. Θα δώσει τα μαθήματα το καλοκαίρι. Μην κάνει πρόβλεψη, ρε Γρηγόρη. Θα λαλήσει με την Τζο τη Μαριδάκη. Καλά, κάτσε να τη δούμε αγωνιστικά πώς θα είναι. Γιατί όλοι, όπως λέμε, τους βλέπουμε. Δεν άλλαξε καριέρα, αφού πήγε στο ποδόσφαιρο. Δεν έχει, δεν θα το δει ανταγωνιστικά με την Τζο Μαριδάκη. Επειδή και η Ασημίνα είναι μικρό κοριτσάκι, βλέποντας την Τζο τη Μαριδάκη, θα φρικάρει, λέω εγώ. Ναι. Δεν ξέρω τίποτα, μην με παίρνετε και στα σοβαρά. Και πού θα μπει η Τζο τη Μαριδάκη, πού θα μπει. Δεν σε παίρνουμε σοβαρό τους. Πού θα μπει, στους μαχητές. Στους μαχητές θα πήγω εγώ. Η Τζο τη Μαριδάκη. Μήπως να τους πάει και κανένα μαριδάκι να φάνε μπαίνοντας. Γιατί μαχητές... Ρε παιδιά, να πω όμως κάτι τώρα, δηλαδή, τώρα που το σκέφτηκα, λέω, στις δύο ομάδες έχουμε διαχωρίσει ότι στους διάσημους έχουν δυνατά αγόρια και έχουν πρόβλημα στα κορίτσια και πάνε τώρα και βάζουν στους διάσημους πάλι ένα δυνατό αγόρι. Ενώ στους μαχητές έχουν δυνατά κορίτσια τα οποία κερδίζουν και πάνε και βάζουν πάλι ένα δυνατό κορίτσι. Δηλαδή ουσιαστικά ανοίγουν περισσότερο αυτή την ψαλίδα. Δεν μπορώ να τα ακούω αυτά. Γιατί? Δεν υπάρχει δυνατό στο Survivor. Μα να σου πω κάτι, μου λες, το βλέπει το κορίτσι. Είναι 19 χρονών. Ναι, εντάξει, αλλά αυτό είναι μια ειδική. Σου εξήγησε το παιδί όμως, έπαθε τα πάνδυνα. Έπαθε καθεντερίτιδα. Πέρασε κορονοϊό, πέρασε βερμούδες, πέρασε τα πάντα. Πέρασε βερμούδες. Τρίγωνο των βερμούδων.